Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για τη σειρά Κόκκινο Ποτάμι. Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω ότι θα δούμε στο επεισόδιο 2 9 Οκτωβρίου. Πριν όμως σας πω, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα, να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο. Επεισόδιο 2, 9 Οκτωβρίου. Η Ιφιγένεια αγωνιά για το παιδί της. Είναι άρρωστο και φοβάται ότι μπορεί ακόμη και να το χάσει. «Παναγία μου, βοήθησέ το», παρακαλάει και προσεύχεται. Η Ιφιγένεια εξομολογείται στη Ροξάνη, την οποία έχει γνωρίσει στο πλοίο, ότι φοβάται πως το παιδί της δεν θα ζήσει. Εκείνη της δίνει κουράγιο. «Να δεις πως ο Μιλτιάδης σου είναι δυνατό αγόρι και θα τα καταφέρει». Ο Δημοσθένης προσπαθεί να αποκαλύψει την εκμετάλλευση που γίνεται εις βάρος των προσφύγων στο Καραμπουρνάκι. Είναι θυμωμένος με όλα όσα συμβαίνουν και ότι κάποιοι δεν σέβονται αυτές τις δύσκολες ώρες τον ανθρώπινο πόνο, αλλά αντίθετα κοιτάνε να βγάλουν χρήματα από αυτόν. Στη Θεσσαλονίκη οι πρόσφυγες ζουν δύσκολες στιγμές, αλλά το ίδιο συμβαίνει και στην αντίπερα όχθη. Ο Οσμάν λεηλατεί το μοναστήρι που είναι η Λουσίν. Όμως δεν του είναι αρκετό. Η εκδικητική του μανία και η κακία της ψυχής του δεν έχει όρια. Θέλει να σκοτώσει τη Λουσίν και τον Γρηγόριο. «Πρέπει να τον σταματήσεις. Γλίτωσέ τους. Εσύ δεν είσαι σαν αυτόν. Σώσε τους», λέει ο Νικολαίδης στον Ισμαήλ. Εκείνος, αν και πατριώτης, είναι αντίθετος στους διωγμούς των χριστιανών που έχουν κορυφωθεί, αντιδρά ευθέως στις φαγές των αμάχων και όλες τις αυθαιρεσίες που κάνουν οι τσέτες. Έτσι, σώζει από τα χέρια του Οσμάν τη Λουσίν και το Γρηγόριο. Αυτά φίλοι μου θα συμβούν στο επεισόδιο 2, 9 Οκτωβρίου στη σειρά το Κόκκινο Ποτάμι. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!